Όλα είναι έτοιμα για το 9ο Ραν Γκρις Αλεξανδρούπολης που θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, παρουσία της Προέδρου του ΣΕΓΑ Σοφίας Ακοράφα, με τους αγώνες να ξεκινούν από τις 10 το πρωί. Τα έσοδα του αγώνα μετά από πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με απόφαση του ΣΕΓΑΣ θα διατεθούν στους πυρόπληκτους του Εύρου μετά από τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη ο νομός από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Εμείς το ζήσαμε, είμαστε από εδώ, οπότε εμείς είμαστε οι πρώτοι που νιώθουμε όλο αυτό το χάσιμο του βιού και το πώς μπορεί να... Εντάξει, δεν είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά τους νιώθουμε. Οπότε, και επειδή και η Ομοσπονδία έχει δείξει ότι τους νιώθει, μην ξεχνάτε ότι η πρόεδρός μας, η κυρία Σακοράφα, κατάγεται από τα Τρίκαλα, που βιώνεται κάτι χειρότερο. Ήταν άμεση η ανταπόκριση λοιπόν του ΣΕΚΑΣ. Το ενδιαφέρον του κόσμου φάνηκε από το άνοιγμα των εγγραφών, ενώ μία μέρα πριν από τους αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων είχαν απομείνει ελάχιστες θέσεις κενές και στις δύο αποστάσεις. Γι' αυτό και οι διοργανωτές διέθεσαν 500 ακόμα, 100, 200 και 200 αντίστοιχα, οι οποίες έγιναν ανάρπαστες. Αξίζει να σημειωθεί πως συμμετοχή έχουν δηλώσει δρομής από 6 διαφορετικές χώρες. Είμαστε sold out από την άποψη των συμμετοχών. Κάθε χρόνο ο αριθμός είναι συγκεκριμένος αυτός που περιμένουμε. Τώρα έχουμε υπερβεί τα όρια. Να σας πω ότι με αυτό το σκεπτικό έχουμε τελειώσει στο να δώσουμε μπλουζάκια και να απονείμουμε τα μετάλλια στον τερματισμό. Και ό,τι εγγραφές θα γίνουν σήμερα, από τις 10 η ώρα που άρχισε και η παραλαβή του υλικού μέχρι και το βραδάκι, θα πρέπει να είναι γύρω στις 50 με 100 το πολύ, στους οποίους θα δοθούν μόνο αριθμοί και όχι μπλουζάκια. Βέβαια, κάναμε μια προσπάθεια, να σας πω, με τους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας εχθές να παραγγείλουμε από κάτω να έρθουν. Η αποθήκη του ΣΕΓΑΣ είναι, γιατί συγχρόνως εκτελείται μαζί με το δικό μας το Ραν Γκρις και το Ραν Γκρις της Πάτρας, είναι άδεια. Και ο επιχειρηματίας που φτιάχνει τα μπλουζάκια μας υποσχέθηκε ότι θα μας αποστείλει για, τουλάχιστον για τον παιδικό αγώνα, γιατί τα παιδάκια, ξέρετε, τρέχουν δωρεάν και τρέχουν και το μπλουζάκι και το μετάλλιο. Τουλάχιστον για τον παιδικό αγώνα να μας προμηθεύσει τουλάχιστον αύριο το πρωί να φτάσουν για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδάκια για τη χαρά της συμμετοχής. Οι δρομείς που θα λάβουν μέρος στους αγώνες βρέθηκαν την παραμονή αυτού στο νομαρχείο για να παραλάβουν τα μπλουζάκια τους μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό του αγώνα. Μικροί και μεγάλοι έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Μια πράξη αλληλεγγύης για τους ανθρώπους μας. Η προσμονή του κόσμου για το Ραν Γκρις στην Αλεξανδρούπολη είναι μεγάλη και ειδικότερα των μικρών μας φίλων. Ναι, πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε. Για πες μας εσύ, χαίρεσαι που θα δηλώσεις συμμετοχή? Ναι. Και θα τρέξει? Ναι. Μόνη σου ή με τη μαμά μαζί? Μόνη μου, αλλά θα είναι και νονός μου δίπλα. Και θα είστε όλοι μαζί? Ναι. Τέλεια. Πήρες το μπλουζάκι σου τώρα, έτσι? Ναι. Μπράβο, τέλειο. Έχεις δηλώσει συμμετοχή κι εσύ? Ναι. Στα πόσα χιλιόμετρα? Χιλιόμετρα. Και ήρθες να παραλάβεις το μπλουζάκι σου? Ναι, ναι. Είσαι χαρούμενο? Πολύ. Έχεις ξαναδηλώσει συμμετοχή? Ναι. Οι αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων έχουν κίνηση και τερματισμό επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά από το Φάρο. Οι δρομείς του αγώνα 10 χιλιόμετρων κάνουν 2 γύρους για να τερματίσουν, ενώ οι δρομείς του αγώνα 5 χιλιόμετρων μόνο έναν γύρο. Τα 5 χιλιόμετρα από την γνώση μου που είχα μέχρι εχθές το απόγευμα είναι γύρω στα 908 άτομα. Με ό,τι αυτό σημαίνει ότι στο παραπάνω θα συμμετέχουν 50 με 100 άτομα. 233 είναι αυτοί που συμμετέχουν στα 10 χιλιόμετρα. Ο παιδικός είναι ο υπερπλήρης, είναι αυτοί που έχουν 450 τόσα παιδιά να τρέχουν για τη χαρά της συμμετοχής. Οπότε εγώ ευχαριστώ τον κόσμο πάρα πολύ για τη συμμετοχή του. Εννοείται ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από όλους και από τον Κεντρικό ΣΕΓΑΣ και από εμάς που ανήκουμε στην ΕΑΣ ΕΓΑΣ για τη συμμετοχή και αθλητών και εννοείται απλά πολιτών. Γιατί ο σκοπός είναι ιερός, είναι φιλανθρωπικός. Την ίδια μέρα διεξάγεται ο αντίστοιχος αγώνας Ραν Γκρις και στην Πάτρα, που περιλαμβάνει τις ίδιες αποστάσεις. Με τις δύο αυτές εκδηλώσεις ολοκληρώνεται η φετινή σειρά που εκκίνησε στις 2 Απριλίου στο Ηράκλειο και πέρασε από Ιωάννινα, Λάρισα και Καστοριά για να καταλήξει στην Αλεξανδρούπολη και την πρωτεύουσα της Αχαΐας.